Κυρίε και κύριοι, πάμε στο Δημήτρη Καραστεφανή για μια σοβαρή αποκάλυψη τώρα που αφορά στην μεταναστευτική πολιτική τη χώρα. Με πληροφορούν λοιπόν, Δημήτρη, ότι έχουμε απόφαση τη κυβέρνηση που φέρνει τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά στην κράτηση παράνομων μεταναστών που είτε βρίσκονται στη χώρα μα είτε Αρήν. συλλαμβάνονται στα σύνορα. Τι ακριβώ. Λοιπόν, είναι η νέα πολιτική σχετικά με τι διαδικασίε κράτηση αλλοδαπών. Αυτό είναι το θέμα. Έχω στα χέρια μου τη διαταγή που λέει το εξής ε, όσοι έρχονται στην χώρα μας δεν θα συλλαμβάνονται δηλαδή όσοι περνούν τα υδάτινα ή τα χερσαία ε, σύνορά μας δεν θα συλλαμβάνονται θα τους δίδεται ένα χαρτί παραμονής ενός μήνα έτσι ώστε να μπορούν να φύγουν από τη χώρα mm -hmm. αν θέλουν να φύγουν από τη χώρα και όταν βρεθούν σε κάποια άλλη πόλη και συλληφθούν να σα πω ότι θα τους δοθεί μία άδεια έξι μηνών για να ζήσουν νόμιμα για τους έξι μήνες μέχρι να πάρουν άσλο ή να βρουν τρόπο να φύγουν, να πάνε στον προορισμό τους. Υπάρχει τώρα και κάτι άλλο. Δεν θα κρατείτε λοιπόν κανείς. Κανείς. Αύριο φαίνεται ότι ανοίγουν όλα τα κρατητήρια. Είναι μια διαταγή προς όλες τις διευθύνσεις ε, αλλοδαπών ολόκληρης της χώρας, είτε σε νησιά, είτε... Ε, στα, στην Θράκη, είτε προς τα Γιάννενα, ε, είτε προς τη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι όπου υπάρχουν αλλοδαποί, σιγά σιγά θα αφήνονται ελεύθεροι. Και θα παίρνουν όσοι... δηλαδή αυτή την εξάμηνη άδεια που μας ακριβώς, είπες πριν ακριβώς, ακριβώς. διαφορετικά. Δεν... Δια... Ε, δεν θα φεθούν ελεύθεροι όσοι βέβαια είναι μέσα για κακούργηματα, έτσι, για κλοπέ, για ληστείε ή για οτιδήποτε άλλο. Επίση, να σα πω ότι ε, αυτονόητο είναι ότι θα φεθούν όλοι ελεύθεροι ε, όσοι έχουν κάνει ήδη το εξάμεινό του. Mm -hmm. Τα παιδιά θα έχουν μια ιδιαίτερη ε, φύλαξη, προφύλαξη και θα μεταφερθούν σε άλλου χώρου. Ε, θα μεταφερθούν σε χώρου να έχουν πολύ καλύτερη ζωή, κυρίω τα παιδιά που θα είναι μόνα και γενικά έχει αλλάξει εντελώς Υπάρχουν η πολιτική... Υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Αυτό δεν ξέρω αν έχουν δημιουργηθεί ή είναι στο σχέδιο να δημιουργηθούν. Πάντω, σα λέω ότι από αύριο το πρωί ε, θα λειτουργήσουν τα κέντρα κράτηση, μάλλον θα ανοίξουν τα κέντρα κράτηση και φιλοξενία σε ολόκληρη τη χώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αυτά λοιπόν με υπηρεσιακή ε, διαταγή που εκδόθηκε πριν από λίγο και με άμεση εφαρμογή από ό,τι καταλαβαίνω. Δημητρή Καρασταφανή, σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά φαίνεται πάνω κάτω αυτή η απόφαση.